Στο Περιφερειακό Ιατρείο του Δήμου Μηδέα, στην Αγία Τριάδα, έγιναν σήμερα προληπτικές εξετάσεις για μικρόβιο το οποίο είναι υπεύθυνο για πολλές αρρώστιες. Να τονίσουμε ότι η συμμετοχή του κόσμου στις εξετάσεις ήταν ιδιαίτερα μεγάλη. Μια προληπτική εξέταση είναι ουσιαστικά, έτσι όπως το λέτε, είναι ένας έλεγχος του γενικού πληθυσμού για ένα μικρόβιο, το ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού, το οποίο ενεχοποιείται για πολλές παθήσεις στο στομάχι. Είναι σημαντικό για μας τουλάχιστον εδώ να γίνονται τέτοιες εξετάσεις. Εμείς τουλάχιστον τις υποστηρίζουμε και από ιατρικά και από την πλευρά του Δήμου και αναζητούμε τέτοιες ευκαιρίες προκειμένου να ελέγξουμε και για διάφορα άλλα πράγματα τον κόσμο. Για τον κόσμο είναι σημαντικό να γίνονται τέτοιες παρεμβάσεις. Νομίζω ότι και το έχει αποδεχθεί καλά ο κόσμος και υπάρχει σημαντική επισκεψιμότητα σήμερα για τον έλεγχο αυτό του υλικοβακτηριδίου. Ήδη μέχρι τώρα που είναι πολύ νωρίς έχουν εξεταστεί περίπου πάνω από 120 άτομα από όσο με ενημερώνουν και στο δίπλα ιατρείο. Δείτε, αυτό είναι ένα μικρόβιο το οποίο ενεχοποιείται για πάρα πολλές παθήσεις στο στομάχι. Παρότι είναι σύγχρονο μικρόβιο, έχει ανακαλυφθεί τα τελευταία χρόνια. Ήδη γίνονται και έχουν γίνει και πάρα πολλές μελέτες για αυτό το μικρόβιο. Ενεχοποιείται για παθήσεις όπως μια απλή γαστρίτιδα, έλκος, γάστροδωδεκαδικτυλίτιδα, ακόμα και καρκίνο στο στομάχι. Και διάφορα, αλλά υπάρχουν και μελέτες που τα τελευταία χρόνια τον ενεχοποιούν ακόμα και για αρρυθμίες, αν και δεν είναι πιθανός, ίσως δόκιμο ακόμα να το συζητούμε. Ο έλεγχος τώρα στο γενικό πληθυσμό γίνεται με πολλούς τρόπους. Αν κάποιος τον παραπέψει ένας συνάδελφος ιατρός, μπορεί να ελέγξει αυτό το μικρόβιο είτε μέσα σε ένα μικροβιολογικό εργαστήριο, στο νοσοκομείο ή οπουδήποτε αλλού, με έλεγχο από το αίμα της σωμάτων, είτε μπορεί να το ελέγξει με αυτόν τον τρόπο που κάνουμε εδώ σήμερα, που είναι ένας ανάλογος τρόπος, πάλι με μια αιμοληψία από τριχοειδικό αίμα. Επίσης μπορεί να το ελέγξει και με παρεμβατικές μεθόδους, με υλικό από μια γαστροσκόπηση σε ένα γαστρεντερολόγο ή σε ένα οποιοδήποτε άλλο συνάδελφο και που κάνει ανάλογη εξέταση. Και μπορεί να το ελέγξει και με ένα τεστ αναπνοής, εκπνοής ουρίας, ένα τεστ. Αυτή σήμερα είναι μια απλή μέθοδος, γιατί μέσα σε πολύ λίγο χρόνο, ούτε 5 λεπτά, ο ασθενής θα έχει αποτέλεσμα για το αν έχει, είναι θετικός ή αρνητικός σε αυτό το μικρόβιο. Και ανάλογα ο ασθενής θα αντιμετωπιστεί. Υπό την έννοια πια ότι το αποτέλεσμα αυτό θα το δείξει στο γιατρό του, σε εμάς, σε έναν άλλο συνάδελφο, σε ένα γαστρεντερολόγο, σε ένα παθολόγο που έχει γνώση του αντικειμένου και ανάλογα θα προγραμματιστεί για το τι θα γίνει, για τη θεραπεία, την εκρίζωση του μικροβίου, αλλά και για άλλες μεθόδους στην πορεία προκειμένου να πιστοποιηθεί αυτή η εκρίζωση. Περιμένω το αποτέλεσμα να βγει τώρα. Είναι ένα από τα θετικά που βλέπουμε στο Δήμο μας. Δεν είχαμε ξανακάνει τέτοιες εξετάσεις. Και συγχαρητήρια στην κυρία Καμελά. Προληπτικά λοιπόν. Έτσι. Προληπτικά, βεβαίως. Μακάρι να βλέπουμε και άλλες κινήσεις παρεμφερή αυτής. Και βλέπω ότι ο κόσμος το έχει, κατανοήσει και έρχεται όλοι ενημερωμένοι. Δεν είναι άλλοι με τα μπάνια, άλλοι διακοπές. Αυτό είναι του καθενός πρόβλημα.